Στο προεδρικό της Αγγόλα και ενώ δίπλα του ο ομόλογός του συνεχίζει να μιλά κανονικά, ο Τούρκος πρόεδρος το ρίχνει στον ύπνο. Σε ζωντανή σύνδεση, ο Ταγί Περτογάν δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. Μοιάζει αδύναμος και παραδίδεται στο Μορφέα για 14 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Είναι το τελευταίο από μια σειρά περιστατικών που φουντώνουν το όργιο φημών για την κατάσταση της υγείας του. Αντιπολίτευση μέσα και λαός διερωτώνται αν ο Σουλτάνος είναι βαριά άρρωστος ή υπερβολικά κουρασμένος, με το Λευκό Παλάτι να υποστηρίζει αιμονικά το δεύτερο. Και ενώ τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, ο Ερντογάν μετά τον ύπνο αποφάσισε να καθαρίσει τη μύτη του δημοσίως, δίνοντας απλόχερα κι άλλη τροφή για σχολιασμό. Άρρωστος ή όχι, ο Τούρκος πρόεδρος οδηγεί την οικονομία της χώρας του στον γκρεμό, ακολουθώντας μια αυτοκτονική νομισματική πολιτική. Κατόπιν εντολών του, η Κεντρική Τράπεζα μείωσε κατά 2% τα επιτόκια και έστειλε την τουρκική λίρα στα τάρταρα. Το τουρκικό νόμισμα έχασε το 2,9% της αξίας του και κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου. Dolar tarihi günler yaşıyor dedin, gerçekten de öyle. Şu anda doların kuruna baktığımızda sen de söyledin ve aynı bahsettiğin rakam gibi 9 lira 63 kuruş. Gerçekten tarihi bir rakamdan. 1 ευρώ την ίδια στιγμή ισοδυναμεί με 11,19 λίρες. Οι ξένοι επενδυτές τρέπονται σε φυγή και εκατομμύρια Τούρκοι που βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και τροφή. Είστε çok bak yani geliyorsun bana hepsini almak istiyorsun ama alamıyorsun. Çok zor. Peki bir yıl öncesiyle kıyasladığımızda aldığınız ürünlerin miktarı çok değişti mi? O kadar değişti ki anlatamam size. En basiti şu fasulyeyi 8 liraya alıyorduk. Şimdi 16 lira. Η καθίζηση της λίρας δεν είναι το μοναδικό πλήγμα, καθώς η Τουρκία μπήκε στην γκρίζα λίστα της Παγκόσμιας Ομάδας Δράσης για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ως χώρα που ευνοεί το ξέπλυμα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και ενώ ο κόσμος καίγεται, ο Ερντογάν πίνει καφέδες σε συνοικιακά μαγαζιά και παίζει με βρέφη προκειμένου να διασώσει την γκρεμισμένη δημοτικότητά του.